Σήμερα Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, Herping στο Δέλτα Γαλλικού. Ήρθαμε τελικά, εδώ με τον Δημήτρη, τον Βασίλη. Είμαστε δίπλα στο ποτάμι, πιο πίσω ήταν τα κουβάλια. Πολλές λεβελούλες εδώ που νουπόψαρα και ακούστηκαν βατράχια πριν. Ακόμα αναπαράγονται, τώρα που έπεσαν θερμοκρασίες ξεκίνησαν και πάλι. Να το και ένα νερόφιδο, Natrix, κάτω από ένα μουσαμά, εδώ κοντά στο ποτάμι. Ιδιαίτερη μορφή του νερόφιδου, να το βλέπετε. Δεν φέρει τις δύο φωτεινές γραμμές που έχει στη ράχη αυτό το λεγόμενο βαλκανικό υποείδος, το Natrix Πέρσα. Φέρει μόνο ένα κολάρο, ανοιχτόχρωμο, πολύ ελαφρύ, και το υπόλοιπο δεν έχει λωρίδες. Έως τώρα δεν την έχουμε δείξει αυτή τη μορφή, γιατί δεν έχουμε βρει και πολλά νερόφιδα, αλλά υπάρχει και δεν είναι και πολύ κοινή στην Ελλάδα. Αλλά όπως βλέπετε, δεν έχει. Έχει μόνο τα σχέδια του νερόφιδου πάνω στη ράχη, μεγάλες κελίδες και στο πλάι μικρές. Είναι παριδάτιο είδος που μπορεί να βρεθεί και μακριά από το νερό, αλλά συχνά κυνηγάει μέσα στο νερό. Η προτιμόμενη τροφή του είναι βάτραχοι. Εδώ πέρα έχει πολλά βατράχια, σίγουρα τρώει τα μικρά. Αυτό είναι γύρω στα 60 εκατοστά, δεν θα μπορεί να φάει ακόμα τα μεγάλα. Αν μεγαλώσει άλλο, θα μπορεί να φάει κάθε μεγέθους βάτραχο. Δεν ξέρω αν είναι αρσενικό θηλυκό. Φαίνεται και αρσενικό, έχει λεπτή μακριά ουρά. Είναι αρσενικό, μπορεί να είναι και ανήλικο και σε αυτό το μέγεθος ακόμα. Ένα θηλυκό πάει και πάνω από ένα μέτρο. Τα αρσενικά μπορεί να πάνε το πολύ 80 εκατοστά, αλλά συνήθως είναι και 60. Τόσο. Βλέπετε το κεφάλι του. Ιδιαίτερο, αρκετά ογκώδες, ελαφρώς τριγωνικό. Αλλά βέβαια κίνδυνο φίδι. Δεν είναι όπως είναι η οχιά που έχει πολύ έντονα τριγωνικό κεφάλι και παχύ σώμα. Έχει λεπτό σώμα, λεπτή ουρά. Όπως όλα τα κίνδυνα φίδια. Νερόφιδο, ούτε καν δαγκώνι. Το πολύ πολύ να αφήσει λίγο δίσοσμο μόσχο. Αυτή είναι η άμυνά του. Δείτε και από κάτω. Έχει ανοιχτόχρωμη κοιλιά. Με στίγματα σαν σκακέρα, αλλά είναι λίγο θολά και γενικώς το φίδι φαίνεται ότι είναι σε έκδηση. Ίσως να αλλάξει δέρμα, εκτός αν είναι στο χρώμα του, αλλά νομίζω πως είναι σε έκδηση. Όταν αλλάξει δέρμα θα έχει ακόμη πιο λαμπερά χρώματα. Ειρηνικό ζώο, όπως βλέπετε, ούτε πετάγεται. Καμιά φορά μπορεί τα νερόφιδα να συρρίξουν, μπορεί να προσποιηθούν επίθεση, δεν δαγκώνουν όμως σχεδόν ποτέ. Σύνθεση όμως η αντίδρασή του είναι αυτή, κινούνται αργά. Και αν ενοχληθούν πολύ, προσποιούνται τα νεκρά και να αποδογυρίζουν. Αυτό δεν το ενοχλήσαμε τόσο για να το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει. Δεν το περιμέναμε εδώ. Νάτος και ένας βαλτοβάτραχος, Pelophylax kurtmuelleri, το πιο κοινό αμφίβιο εδώ. Η βασική τροφή των νερόφιδων. Να το ζείτε. Αυτός είναι και αρκετά πράσινος, αρκετά μικρός. Έχει και πολύ πιο μεγάλα και κοάζουν. Έχουν αρχίσει την αναπαραγωγή. Έχει πολλούς. Και μικρά έχουμε βρει και μεγάλα. Πήγαμε λίγο πιο κάτω λοιπόν. Ούτε εδώ λιάζονται οι γραμμωτές νεροχελώνες. Έχει πάρα πολλές. Μαουρέμις, ριβουλάτα. Μαζί με πολλά θερμικά συστατικά εδώ το μέρος. Έχει πολλά φυτά. Έχει κουβάλια που αφήνουν κοπριά και έτσι. Έχει ασπόνδυλα και. Έχει μεγάλη πυκνότητα. Έχει ήσυχα νερά. Έχει το περιβάλλον που θέλουν. Ζέστη. Και μόλις βγήκαμε από το αυτοκίνητο εδώ, άρχισαν να τρέχουν μέσα. Αυτές που βλέπετε είναι μόνο ένα μικρό μέρος όλων όσων ήταν πριν. Σήμερα Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021. Herping στη Θέρμη, κοντά στη λίμνη. Είμαστε ακόμα, δεν φτάσαμε στη λίμνη. Έκτακτο ξεκίνημα, εδώ εγώ, η Μπριγκίτα και ο Βασίλης. Είμαστε εδώ σε ένα οικόπεδο, σε ένα άκρη του δρόμου, γιατί βρήκαμε κίτρινο σκορπιό. Τώρα θα σηκώσουμε την πέτρα και θα τον δείτε. Εδώ είναι λοιπόν. Αγιόφιδος γκυμπόσους κάτω από μεγάλη πέτρα. Το ενοχλήσαμε τώρα, κινήθηκε. Είναι αρκετά κοινό σε κάποια μέρη, δεν ξέρω τι έχει και εδώ. Μόνο σκορπιό τη οικογένεια των Μπουθιδών στην Ελλάδα και ο πιο τοξικό. Όλοι οι άλλοι είναι εντελώς ακίνδυνοι. Αυτό μας επίση πονέσαμε πολύ. Αλλά βέβαια είναι ζώο που κρύβεται, δεν θα μας επιτεθεί ποτέ. Έχει λεπτές δαγκάνες, παχιά ουρά, μεγάλο κεντρί. Έτσι ξεχωρίζει από άλλους σκορπιούς. Και ξανθό χρώμα. Και είναι νυκτόβιο τώρα. Τη μέρα κρύβονται εννοείται. Το βράδυ θα βγουν για να κυνηγήσουν και θα επιστρέψουν στα κρυσφύγετά του. Συνήθως είναι το ίδιο μέρος κάθε φορά. Μόνο το ενοχλήσει πολύ μπορεί να αλλάξει τη θέση. Ενήλικος είναι. Εδώ είναι το ρέμα που άλλοτε είχε νερό. Έχει στεγνώσει όλο. Δείτε το από την ξηρασία. Δεν έφτασαν λίγες βροχές. Θέλει και άλλο. Μην γύρω στο Νοέμβριο θα έχει καλό νερό. Σίγουρα θα έχει κάτι μέσα. Θα κρύβεται, αλλά δύσκολο να φτάσει. Δείτε εδώ, έχει ένα πουλί με ψηλά πόδια, μακρύ λαιμό εκεί. Πήραμε φωτογραφία, θα μάθουμε τι είναι και πάπιες εδώ. Ήμερες. Έχουν μείνει λίγες, παρόλο που τις κλέβανε Ρωμά και πήραν τέτοια προβλήματα. Έχει κάποιος. Έχει χελός μας. Έτσι, κοκκινομάγουλος. Εισαγόμενος και κοκκινομάγουλος και οι πάπιες τεχνητά τοποθετήθηκαν. Τρώνε ότι υπάρχει μέσα στη λίμνη. Και η γάτα τεχνητή είναι εκεί. Όλα.
Έφερα εδώ λοιπόν στις πάπιες να κυνηγήσουν. Ήταν και για τα δικά μου ζώα και για τις χελώνες. Εδώ δεν ξέρω τι έχει πάπιες, αλλά τις έφερα super worm. Μεγάλα βρασκούλικα. Ζωφόμπας μόριο, νάτα. Και φυσικά οι πάπιες τρώνε. Πολλά έντομα. Και έχουν τρελαθεί τώρα εδώ. Τα φάνε όλα. Εδώ μια γραμμωτή προσπαθεί να ζευγαρώσει με κοκκινομάγουλε. Με Mauremys rivulata, με Trachemys scripta. Και είναι γεμάτο γενικώ κοκκινομάγουλε. Είναι αυτέ τι χελώνε που πετούσαν παλιά. Δυστυχώ υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και δεν μου τι έρνει, το έχει πολύ. Να τη και μια χιλιοποδαρούσα Pachyiulus, πολύ μεγάλη. Τη βρήκαμε εδώ στο δρόμο μέρα, λίγο ασυνήθιστο. Και προσέξτε, δεν έχει δυνάμει. Γιατί έχει χτυπήσει. Εδώ έχει ένα ράγισμα. Τη μυρίζουμε παρόλα αυτά. Βγάζει αυτή τη τοξίνη που λέμε ότι φέρνει τύχη, έτσι, σαν αμμονία που μας σειρώνει που λέμε, αλλά κάτι τη χτύπησε. Πουλή έκανε λαθασμένη επίθεση, την πέρασε με σκουλίκι. Δεν ξέρω. Είναι εδώ πίσω. Έχει πάρα πολλές, εντάξει, δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά περίεργο να το βρει στη μέρα. Τελικά το λόγο το βρήκαμε. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα μικρό τηγανάκι. Το οποίο ήταν λίμνη παλιά. Θυμάστε σε πιο παλιά βίντεο που είχα πιάσει και την πρώτη Mauremys εδώ. Ήταν νερό, απλά λόγω ξηρασίας έχει υποχωρήσει το νερό, έχει μείνει μόνο εδώ πίσω. Και εδώ μας κάνει το σφιχτό πλέον. Αλλά μυρίζει λίμνη. Έχει ψάρια εδώ που πηδάνε συνεχώς, δεν τους φαίνεται οξυγόνο μέσα. Χελώνες δεν έχει ακόμα, αλλά θα ψάξουμε λίγο να δούμε τι έχει εδώ. Να έτσι και μια λικοαράχνη, μάλλον και αυτή είναι χόγκνα ραντιάτα, αλλά πιο ανοιχτόχρωμη. Τη πιάσαμε τώρα να τη δείτε. Πολύ γρήγορε είναι δύσκολο να τι πιάσει. Αυτέ ζουν στο έστω έδαφο και εμφανίζονται στην επιφάνεια το βράδυ και κυνηγάνε όποιο έντομο έρθει κοντά. Και λέγονται λύκοι επειδή τρέχουν πίσω από το έντομο. Εντάξει, άμα πέσει μέσα στην τρύπα το πιάνουν αμέσω, αλλά άμα είναι έξω και τον αντιληφθούν, τρέχουν και το κυνηγάνε. Δεν παγιδεύουν με τον ιστό τα έντομα, τον ιστό το χρησιμοποιούν για να σταθεροποιούν την τρύπα του. Μόνο. Να έχει και δύο κοινοί βάτραχοι, βαλτοβάτραχοι, Pelophylax και κurtmuelleri, έχει πάρα πολλούς παντού, δεν τα σφεύγουν. Τώρα βλέπετε δύο. Πριν μας είχα φύγει 10 στην αποξηραμένη λίμνη. Σηκώσαμε κάτι και από κάτω και 10 και πήγαμε. Θα ξαναδούμε μετά. Αν έχει εκεί, θα δούμε και εδώ αν πιάνονται, δεν τα σφεύγουν μέσα. Αλλά έχει πολλούς βατράχους, κάθε μεγέθους και τα φετινά και παλιούς. Να το λοιπόν ένα Pelophylax, μάλλον αρσενικό, μεσαίου μεγέθους. Κάνει τον ήχο γιατί τώρα τον ενοχλήσαμε. Προσπαθήσαμε να τον πιάσουμε με ασφαλή τρόπο. Από τα πίσω πόδια έτσι μπορούμε να πιάσουμε ένα βάτραχο με ασφαλή τρόπο για να μην φύγει και να τον δούμε καλά. Είναι γύρω στα 7 εκατοστά. Είχε και πιο μεγάλο, μας έφυγε. Ενήλικο. Κοινός βάτραχος, εντελώς υδροδυναμικός. Δείτε, μακρύ ρίγχος. Λίγο δέρμα. Δύο δίπλες εδώ πάνω. Πολύ μειώδη πίσω πόδια με μεμβράνες. Άριστος άλτης, άριστος κολυμβητής. Δεν πιάνετε. Το πιο κοινό σπονδυλωτό στις όχθες, μπορώ να πω. Και εδώ έχει και ψάρια όπως και πάντα, κεφαλόπουλα πιο πολλά, Leuciscus κέφαλους. Και έχει και λίγα κουνουβόξερα, γαμπούς οι αφήνεις και πριάνα, λίγες. Πιο πάνω πιο πολλές, μπάρμπους. Μόνο ότι πρέπει για νερόφιδο είναι εδώ. Αλλά δεν έρχεται. Ψάρια, βατράχια, σε λίγο νερό. Να το λοιπόν και ένα μετάμορφο χωματόφρυνο, μπούφο μπούφο. Και ξεκινούν ακόμα μικρότερα από αυτό. Αυτό τώρα έχει ξεπεράσει το 1 εκατοστό. Αυτό είναι. Θα γίνει και 10 εκατοστά και 15 και 20 κατ' εξαίρεση. Αν όλα πάνε καλά και μεγαλώσει. Αλλά τόσο μικρά είναι και αυτή την εποχή βρίσκονται ακόμα κοντά στο νερό. Γιατί θέλουν υγρασία, είναι κρυμμένα κάτω από τα φύλλα, από τις πέτρες. Ίσως να βρούμε και κανένα μεγάλο. Θα το βγάλουμε φωτογραφία, θα το βάλω κάτω τώρα να βγει. Δεν είναι πολύ ευκίνητο. Όπως ο βαρτοβάτραχος που φεύγει, μας φύγανε κανένα 10, κανένα 20. Αλλά το κρατάω λίγο γιατί δεν θέλω να το χάσουμε από τώρα. Να το βγάλουμε μία και μετά. Πολύ όμορφο, πολύ μικρό. Νωρίτερα τα έχετε δει σε άλλα βίντεο, ακόμα μικρότερα. Τώρα έχουν λίγο μεγαλώσει.
Νάτι και μία ακόμα Pachyiulus, χιλιοποδαρούσα. Αυτή είναι υγιέστατη, άλλωστε είναι και βράδυ έξω. Γίνεται γρήγορα. Και τη μυρίζω και αυτή, εννοείται. Αυτή είναι εδώ. Νάτι. Δυνατή. 7 εκατοστά σίγουρα, είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας. Λοιπόν, δείτε εδώ. Νέο είδος για το Herping. Ο Βασίλης το έχει βρει και άλλες φορές. Εγώ πρώτη φορά, οπότε lifer που λέμε, πρώτη φορά το συναντάω. 75ο ερπετό της λίστας μου. Είναι ένα ακόμα είδος φιδιού. Έχουμε λοιπόν εδώ το αγιόφιδο ή αλλιώς γατόφιδο. Επιστημονική ονομασία Telescopus φάλαξ. Στην οικογένεια των κολουβριδών. Έχει μια κάποια μακρινή συγγένεια δηλαδή με το λαφιάτι, την αντρογαλιά. Αλλά αρκετά διαφορετικό φίδι. Είναι το μόνο του γένους Telescopus στην Ευρώπη. Νότια Βαλκάνια, Ελλάδα, λίγο Ιταλία, Μάλτα και Μέση Ανατολή. Αυτό εδώ είναι το υποείδος φάλαξ. Το κοινό. Το βλέπετε, είναι λεπτό, είναι 25 εκατοστά περίπου, είναι φετινό, γεννήθηκε μάλλον πιο νωρίς το καλοκαίρι, Αύγουστο εκεί. Και λέγεται γατόφιδο επειδή έχει κάθετες κόρες ματιών, τώρα φεύγει, άτε, δείτε το. Σαν της γάτας και θυμίζει λίγο και τις κόρες της οχιάς, έτσι είναι και η βόση, η πίθωνες και άλλα. Σπάνια είναι οι κολουβρίδες έτσι. Συνήθως οι κολουβρίδες έχουν στρόγγυλες κόρες. Και αγιόφιδο επειδή έχει να κάνει με το έθιμο των φιδιών της Παναγίας στην Κεφαλονιά. Αυτό εδώ είναι λοιπόν. Πολλοί δυστυχώς τα μπερδεύουν με την οχιά, καμία σχέση. Βλέπετε είναι ένα λεπτό φίδι με μακρόστινο σώμα, το κεφάλι του πολύ ελαφρώς τριγωνικό, καμία σχέση με τις οχιάς. Και η ουρά επίσης λεπτή. Τα σχήματα υποτίθεται λένε, καμία σχέση δεν έχουν, δεν είναι ζιγζάκ, είναι μεμονωμένα, είναι σειρές από κοιλίδες. Είναι μια σειρά με μεγάλες κοιλίδες στη μέση, σαν καλαμποκόφιδο κάπως. Και να αλλάξει το πλάι μικρές. Αυτό είναι το αγιόφιδο. Πολύ όμορφο φίδι, κάνει τέλειο καμουφλά στις πέτρες που προτιμά να κινείται. Μπορούμε ίσως να τον μπερδέψουμε, αν δεν τον προσέξουμε, με το νεαρό λαφιάτι. Ακίνδυνο επίσης και εκείνο εννοείται. Αλλά εκείνος είναι λίγο διαφορετικός, έχει διαφορετικό κεφάλι. Ίσως να το συναντήσουμε άλλη φορά. Είναι δεινός αναρχητής λοιπόν αυτό. Το είδος ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφες βραχώδεις επιφάνειες, μεγάλους κορμούς. Το έχουν βρει και σε κτίρια πάνω και σε δεύτερους ορόφους. Δεν έχει κανένα πρόβλημα στην αναρρίχηση. Και κυνηγά την αγαπημένη του τροφή το βράδυ, είναι σχεδόν αποκλειστικά νυχτόβιο. Η οποία είναι γκέκο, σαν μια μύδια δηλαδή. Και πιο σπάνια θα φάει σαύρες, μεγάλα έντομα, νεοσούς πουλιών και σπάνια τροχτικά. Δεν είναι από τα φίδια που τρώνε πολλά τροχτικά. Σε τέτοιο μέγεθος που είναι αυτό, σίγουρα θα τρώει έντομα, θα τρώει γρίλους, πεταλουδίτσες κλπ. Και από κάνα μικρό γκέκο ίσως. Φέτος γεννήθηκε, πιο νωρίς όπως είπαμε. Θα γίνει γύρω στο 1 μέτρο, συνήθως είναι μικρότερα, γύρω στα 80 εκατοστά. Πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό το φίδι είναι δηλητηριώδες. Αλλά είναι ακίνδυνο, είναι οπισθόγλυφο. Μόνο η οχιά είναι επικίνδυνη στην Ελλάδα. Έχουμε άλλα δύο δηλητηριώδη, αυτό εδώ και τον σαπίτι. Είναι οπισθόγλυφα, έχουν δηλαδή τα δόντια που φέρνουν το δηλητήριο πίσω, στο πίσω μέρος της άνοσης αγώνας και το δηλητήριό τους δεν είναι δραστικό για μας. Ιδίως αυτό το είδος που δεν δαγκώνει καν. Συνήθως προσποιείται επιθέσεις, πιο μεγάλα μπορεί και να σειρίζουν, να κάνουν πως δαγκώνουν, αλλά δεν μας δαγκώνουν σχεδόν ποτέ. Για να περάσει δηλητήριο ένα τέτοιο φίδι πρέπει να κρατήσει το δαγκωμένο μέρος, κάπως να φτάσετε πίσω με το δάχτυλο και να σας κρατήσει λίγα λεπτά, ώστε να περάσει ικανή ποσότητα και πάλι θα έχετε μόνο τοπικά συμπτώματα, δηλαδή τίποτα. Το χρησιμοποιεί μόνο για να παραλύει την τροφή του πριν την καταπιεί. Δεν είναι για την άμυνα. Όπως βλέπετε, είναι αργοκίνητο φίδι, μπορεί να τρέξει λίγο παραπάνω. Η άμυνά του είναι σιγά σιγά να φεύγει όσο μπορεί και κάποια μεγαλύτερα μπορεί να μπλοφάρουν και να προσποιούν την επίθεση. Άμα τα πειράξει πολύ, αλλιώς δεν κάνουν τίποτα, είναι έτσι ήσυχα. Γι' αυτό άλλωστε τα χρησιμοποιούν και στο έθιμο. Τόσες χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο τα χειρίζονται. Λοιπόν, δείτε πόσο καλός αναρχητής είναι, έχει τυλιχτεί εδώ. Βλέπετε και το σώμα του πώς είναι, κάπως τριγωνικό. Κάθετες πλευρές ώστε να πατάει στις επιφάνειες. Έντονες κοιλιακές φωλίδες από κάτω, να πιάνεται παντού. Και εκμεταλλεύεται την παραμικρή ανομαλία κάθε επιφάνειας για να σκαρφαλώσει. Δηλαδή, μπορεί να βρούμε και σε φαινομενικά κατακόρυφο τείχο αυτό το φίδι, επειδή ο τείχος έχει μικρές ανομαλίες. Και έτσι ψάχνει γκέκο, έντομα. Παντού. Θα το βγάλουμε φωτογραφία εννοείται και μετά θα το αφήσουμε να συνεχίσει το δρόμο του. Πανέμορφο φίδι. Αν και μικρό, έχει όλη την ομορφιά του μεγάλου. Τα ίδια χρώματα, τα ίδια σχήματα. Τώρα το δίνω και στην Μπριγκίτα λοιπόν. Εδώ, Μπριγκίτα, πάρε. Αυτό δεν υπάρχει βόρεια. Δεν υπάρχει. Πιάσε τα πολλά. Σαν μικρό corn snake, ναι. Πιο αργό λίγο. Αυτό λοιπόν είναι το γατόφιδο ή αγιόφιδο. Σαν να μοιάζει. Δηλητηριώδες αλλά κίνδυνο. Σαν το γουρουνομίτι κάτι. Στο φίλτε, θα θυμάσαι. Δεν έχει. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι. Οχ.
Το δείχνουμε. Σίγουρα αναρριχητής. Ναι, πιάνεται, αναβαίνει παντού. Πιάνεται. Και είναι νυκτόβιο, δύσκολο να το πετύχει σήμερα. Ναι, και στη Λιθουανία που είμαστε γενικά φτωχοί από φίδια. Είναι... θα ήταν θαύμα αυτό. Δεν έχει όμως. Δεν έχει. Να έρθει εδώ να τα δεις. Ή στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω. Στο Λίβανο και Herping Lebanon. Πιάστηκε. Πιάστηκε, δεν φτιάχνεται. Γαργάρε του λίγο την ουρά να ξεμπραχτεί να το ξέμπλεξε. Το βγάλουμε φωτογραφία, δείτε λοιπόν τα σχήματά του πάνω. Είναι πανέμορφα. Είναι πολύ ωραίο ζώο. Εύχομαι να ζήσει, να μην το φάει κάτι και να μεγαλώσει. Να το λοιπόν, τώρα το αφήσαμε. Δείτε πώς κινείται στο έδαφος. Το βγάλαμε κάτι ωραίες φωτογραφίες. Μια φορά σηκώθηκε έτσι να απειλήσει την κάμερα. Πλάκα είχε. Θα διαλέξουμε τώρα ποια είναι καλύτερη. Και σε λίγο το φιδάκι θα φύγει πίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Πιο πέρα από το χωματόδρομο. Μην γίνει κανένα τύχημα από κάποιον άλλον. Συρίζει. Ένας ακόμα βαλτοβάτραχος, εδώ, Pelophylax κουρτμουελλέρι, μας έφυγαν κι άλλα. Είμαστε στην άδεια λίμνη. Ιδιαίτερος παχουλός, νέατος. Γέμισε αέρα, τώρα έχει εκβάλει αρκετό αέρα και παράγει ήχο. Αλλά νομίζαμε ότι είναι θηλυκό, αλλά δεν είναι. Ιδιαίτερος πως είναι, μεγάλα μάτια, τρώει τα πάντα αυτός. Ό,τι κινείται είτε μέσα στο νερό είτε στην όχθη, το πιάνει, ό,τι χωράει στο στόμα του. Έντομα, μικρά ψαράκια, σπάνια σκουλίκια, και αν είναι μεγάλος μπορεί να πιάσει και άλλα αμφίβια, σαβράκια, ποντικάκια, ακόμα όχι. Κάποια πιο μεγάλα. Αυτός είναι γύρω στα 7 εκατοστά. Μειώδη, δείτε τον. Οπ, πήγε να φύγει. Ακόμα όχι. Καφέ σχετικά. Λίγο πράσινο εδώ προς τα χέρια έχει. Δεν έχει πολύ. Έτως. Ακόμα ένας βαρτοβάτραχος. Κι άλλος Pelophylax εδώ. Ο οποίος είναι και ο πρώτος που με κατούρισε νομίζω τώρα σε όσους έχουμε πιάσει. Γιατί ήταν σε στεριά, δεν ήταν μέσα στο νερό και μάλλον αποθήκευσε στην ορδόχο κίστη για να έχει. Άντως, πιο πράσινος από τον άλλον, λίγο ελάχιστα πιο πράσινος και λίγο πιο μεγάλος. Άντως. Και λίγο πιο ήσυχος. Έκανε και αυτός ήχο, αλλά πολύ λίγο. Μπορεί να είναι και θηλυκό. Το δίνω και στην Μπριγκίτα. Το ξέρεις αυτό το βάτραχο, αλλά πάρει είναι λίγο πιο μεγάλο. Αλλά είναι πώς πολύ πιο μεγάλος. Ναι. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει, άντως. Ήσυχος. Τώρα θα σε βγάλουμε φωτογραφία με αυτόν. Ναι. Να έχεις στο αρχείο σου. Τον βγάλαμε και μία μόνο του. Σαν να έχει συνηθίσει με τους ανθρώπους. Όχι, όχι, περιμένει να πεταχτεί. Είναι σαν και μερικά κουνέλια. Χθες μένουν ακίνητα και μετά πάμε, φεύγουν. Και μερικές άβρες το κάνουν. Να το αναπνύει γρήγορα. Ναι, φοβάται. Αυτός περιμένει την ευκαιρία να φύγει τώρα. Γι' αυτό λίγο προσοχή. Μην τον κρατάμε πολλή ώρα γιατί θα μας φύγει. Μετά θα τον αφήσουμε να φύγει. Να το και ένα μικρό μεσογειακό γκέκο. Χεμιντάκτυλους τούρκικους. Παχουλό σωματάκι. Νομίζω ότι είναι κότσι, αλλά ξεχωρίζει. Έχει πιο παχουλό σωματάκι, πιο στρογγυλωμένες φωλίδες, κολλητικές επιφάνειες στα δάχτυλα. Να το. Φέτος γεννήθηκε και αυτό, λίγο νωρίτερα. Να το δείτε εδώ. Γύρω στα 4 εκατοστά, αυτό είναι. Ένα ακόμα χεμιντάκτυλος τούρκικος. Το οποίο νομίζω και αυτό με κατούρισε λίγο, όπως και το πρώτο. Αν είχατε προσέξει, είχε ένα φουσκωματάκι πίσω, ετοιμαζόταν να βγάλει κάτι. Και αυτό φετινό μωράκι. Και εδώ διακρίνει τη τροφή του. Έφαγε κάτι το οποίο έχει πόδια, έχει τμήματα, είναι μεγάλο έντομο. Θα είναι ένα εκατοστό έντομο. Είτε γριλάκι, είτε κατσαριδάκι, κάτι τέτοιο μάλλον. Το πιο δύσκολο να πιάσουμε και πριν χάσαμε και ένα ενήλικο. Έχει την πραγματική τουρά. Το βάλω και εγώ στο χέρι να το δείτε. Αυτό είναι. Όμορφο γκέκο. Παχουλό. Μεγάλα μάτια, βλέπετε, είναι γκέκο. Ξεχωρίζει αμέσως από άλλες άβρες. Κοκκόδης πολίτης, μεγάλο κεφάλι, μεγάλα μάτια. Και μας έφυγε μέσα σε ένα σωρήνα ένα μεγάλο. Ενήλικο. Ένα ενήλικο χεμιντάκτυλους τουρκικούς γκέκο. Αλλά δυστυχώς, όχι στην καλύτερη κατάσταση. Δείτε, τα οστά του φαίνονται, η κοιλιά του έχει αδειάσει, είναι πολύ αδύνατο. Εδώ οι ώμοι φαίνονται, η λεκάνη πετάγεται από κάτω ακόμα χειρότερα. Η ουρά του πολύ λεπτή. Μπορεί να είναι 12 εκατοστά. Αυτό ήταν κάποτε τεράστιο και στιβαρό γκέκο. Δείτε κεφάλι. Πάνω από εκατοστό. Μεγάλο κεφάλι. Ωραίο γκέκο, αλλά κάτι έχει πάθει. Ίσως να είναι θηλυκό που έχει γεννήσει πολλές φορές και να επανέλθει. Ίσως όμως να πάσχει από κάποια παρασιτική λίμωξη, κάτι τέτοιο που να το έχει αδυνατήσει ή να είναι γέρικο. Και απλώς να έρθει η ώρα του σε λίγο να μας αφήσει. Τουλάχιστον ας προλάβει να γίνει τροφή για κάτι άλλο. Αν δεν ζήσει.
Θα ήταν πολύ ωραία, είναι το παχύ. Είναι πολύ μεγάλο, δείτε το. Αλλά δεν είναι και στα καλύτερα. Θα το βγάλω φωτογραφία γιατί με έκανε εντύπωση. Τρέχει, δεν είναι ότι δεν έχει δυνάμεις ακόμα. Τρέχει και κολλάει. Τώρα με το πειράξει θα πεταχθεί. Αλλά φαίνεται να μην είναι καλά. Πάντως όταν το πιάσε, αφόδευσε και αυτό για άμυνα. Άρα κάτι έφαγε. Ίσως να ανακάμψει, δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται στα καλά του. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση, η οποία ενώνεται με την προηγούμενη στο Γαλλικό. Είχαμε τύχει και στις δύο φορές και στις δύο φορές φίδι και στη δεύτερη φορά μάλιστα νέο είδος, τουλάχιστον για μένα νέο είδος και για το κανάλι και για το Herping. Αγιόφιδο, Telescopus φάλαξ. Βρήκαμε γι' αυτό το είδος σε μέρος που δεν περιμέναμε, γιατί όπως λένε συνήθως είναι σε πετρώδη ενδιατήματα, αλλά έχει και σαν δέντρα. Βρήκαμε λοιπόν αυτό, βρήκαμε και τα τυπικά της περιοχής. Τα βαλτοβατράχια, τις χελώνες οι οποίες ήταν εισαγόμενες κοκκινομάγκολες που έχουν ρίξει, αλλά έχει και γραμμωτές. Δεν βρήκαμε χερσαίες, βρήκαμε φρυνάκι μικρό και πολλά γκέκο, σαμιαμίδια, τα κοινά σαμιαμίδια, τα τουρκικούς, τα οποία δεν ξέραμε ότι υπάρχουν εδώ τόσο πολλά, αλλά υπάρχουν. Καλό Herping και αυτό, απογευματινό και βραδινό, βρήκαμε αρκετά, βρήκαμε και νέο είδος και συνεχίζουμε, ακόμα λίγα φέτος σίγουρα θα βγάλουμε. Γεια σας!